Καλημέρα σε όλους. Το όνομά μου είναι Κριστίνα Τσιπτσέ. Είμαι μουσιολόγος, παιδαγωγός στη Θεσσαλονίκη. Συνεργάτης του Μεταχνείου εδώ και κάποια χρόνια. Και φέτος έχουμε την χαρά να δουλέψουμε, να προσθέσουμε μέσα στα προγράμματά μας και μια πολύ γλυκιά σειρά. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι ήδη στην Θεσσαλονίκη και στις γύρω πόλεις τρέχει το πρόγραμμα των εγωτοκουβεντών. Μιας ιστορίας έτσι, πολύ ωραίας, καλοκαιρινής, αλλά με πολύ ωραία ζητήματα για τη φωνή που πρέπει να δώσουμε στους αδύναμους, είτε αυτό είναι μια γιαγιά, είτε αυτά είναι τα παιδιά, είτε είναι ένας γάτος. Το πρόγραμμα αυτό είχε ξεκινήσει με αφορμή τη χρονιά αφιερωμένη στην Αλκιζέη και συνεχίζει και τρέχει εννοείται και τώρα και θα συνεχίσει να τρέχει, εύχομαι, και για καιρό ακόμη. Τρέξαμε και ένα πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο, το ότι είναι Χριστούγεννα, που επίσης έτσι αναζητήσαμε λιγάκι την ουσία πίσω από όλο αυτό το νταβαντούρι που γίνεται στα Χριστούγεννα. Και τώρα, για να φτάσουμε στα φέτινα, στα καινούργια και στα πιο έτσι, φρέσκα, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα για έννοιες λίγο αφηρημένες, για την ελευθερία, για τα όρια, για το τι είναι ευτυχία, για το τι είναι θάρρος. Έχει φτιάξει το μετέχνημα μια πολύ ωραία σειρά, βιβλίο, πολύ γλυκιά σειρά, με πολύ ωραία εικονογράφηση, της ιστορίας της Κουκουβάγιας, όπου πάντα αυτή η σοφή κουκουβάγια είναι τη λύση. Δυστυχώς δεν είναι πάγιο το ότι θα υπάρχει πάντα μία κουκουβάγια να δίνει τη λύση. Γι' αυτό και εμείς με τα παιδιά, μέσα από ένα παιχνιώδη τρόπο, θα αναζητήσουμε και θα εξερευνήσουμε αυτές τις έννοιες της ελευθερίας, των ορίων, του θάρρους, για να ανακαλύψουμε λιγάκι πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε στον εαυτό μας, στους άλλους και στην ομάδα, στην κοινωνία αυτή που ζούμε. Πρακτικά, θα δουλέψουμε μέσα από το θεατρικό παιχνίδι. Το ευχάριστο και το όμορφο είναι ότι οι ιστορίες λέγονται μέσα από ζωάκια, οπότε αυτά τα ζωάκια θα μας δώσουν λίγο το έναυσμα να δραματοποιήσουμε τις ιστορίες, θα μας δώσουν τα εργαλεία να δραματοποιήσουμε τις ιστορίες, ενώ στο τέλος θα φτιάξουμε και τον δικό μας χάρτη, το δικό μας χάρτη της ελευθερίας, του νησιού της ελευθερίας, όπου μέσα σε αυτό θα βάλουμε δικά μας πράγματα που θέλουμε, αφού έχουμε συζητήσει το που ξεκινάει η ελευθερία του ενός και που σταματάει του άλλου. Όλα αυτά, επειδή μιλάμε για τρεις διαφορετικές έννοιες, της ελευθερίας, του θάρρους και της ευτυχίας, μπορούν να συζητηθούν με τον καφέ, με τον δάσκαλο, που θέλει να κατευθυνθεί η συζήτηση. Το πρόγραμμα σαν βάση του κατευθύνεται προς τις έννοιες της ελευθερίας και των όριων, γιατί η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο πρακτικά για τα παιδιά. Εύχομαι να τα πούμε σύντομα, να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, μια πολύ ωραία χρονιά και θα τα πούμε από κοντά. Να είστε καλά.